Επιτέλους ένα μήνα έρχεται το καλοκαίρι. Οπότε μιας και κλείνουν τα σχολεία και οι σχολές, ήρθε η ώρα να σας πω γιατί μισώ το σχολείο. Hey guys, Μάνος εδώ. Σε ένα μήνα σχεδόν θα έχουμε καλοκαίρι και εγώ έχω ήδη ξεκινήσει να κάνω καλοκαιρινό τραγούδι. Και τι να σου λέω τώρα, είναι τρελό ρε παιδί μου. Τέλος πάντων όμως θα το ακούσετε όταν βγει. Πάμε τώρα στο ψητό. Κάτσε μισό να θυμώσω λίγο. Και είμαστε έτοιμοι. Όπως έχετε πιστεύω καταλάβει και από τα προηγούμενα μου βίντεο, μισώ τα σχολεία. Δεν μισώ την έννοια του σχολείου γενικότερα. Ναι, τα σχολεία πρέπει να υπάρχουν, αλλά όχι έτσι όπως είναι. Και έχω να σας πω και δικές μου εμπειρίες που με έκαναν να μισώ το σχολείο ακόμη περισσότερο. Καταρχήν να τα πιάσουμε από την αρχή. Στο σχολείο τι μας μαθαίνουν? Μας μαθαίνουν μαθηματικά. Να ξέρουμε να κάνουμε υπολογισμούς και η γεωμετρία βοηθάει γενικά. Μπράβο σε αυτό. Μας μαθαίνουν γράμματα γενικότερα, ρε παιδί μου, να ξέρουμε να γράφουμε, να μιλάμε και όλα αυτά. Τέλεια κι αυτό, μπράβο. Μας μαθαίνουν φυσική. Άντε να πάει στο διάλογο για τα βασικά. Χημεία. Πες ρε παιδί μου, δεν θα τύχει καμιά φορά στη ζωή σου να αναμίξεις νάτριο με χλέπα? Ξέρω εγώ. Πες εντάξει. Αρχαία, γιατί? Τι να τα κάνω τα αρχαία, κυρία Καριολίδου? Θα χρειαστεί ποτέ στη ζωή μου να μιλήσω αρχαία? Με ποιον? Με τον Περικλή και τον Σοφοκλή και όλους τους άλλους που τελειώνουν σε Λύ? Όχι. Τότε τι μας πάτε τις μπάλες από το γυμνάσιο μέχρι το Λύκειο? Που και να έρθει ο Περικλής να το μιλήσω, περίμενε. Πες ότι έρχεται από το μέλλον ο Περικλής, έτσι? Και τον έχω εδώ μπροστά μου, πες ότι έρχεται. Τι στο διάολο να πω εγώ με τον Περικλή? Μανώ, Λίμενγαρ, αδυναμήν σημαίνει. Ως εκ τούτων Περικλή, στα παπαρίαν μου. Η απορία μου λοιπόν είναι γιατί πρέπει να μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν θα μας βοηθήσουν στη ζωή μας. Ναι, καταλαβαίνω γιατί τα παιδιά που θα ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξέρουν. Αλλά μπορούν κάλλιστα και στη σχολή τους να πάνε να τα μάθουν που θα περάσουν στο μέλλον. Εγώ γιατί να τα δρώω στη μούρη 6 χρόνια? Δηλαδή αν είναι έτσι, εγώ που πέρασα πληροφορική, ας υπάρχει ένα μάθημα 6 συνεχόμενα χρόνια γλώσσες προγραμματισμού. Αφού όσο άχρηστα είναι για μένα τα αρχαία, άλλο τόσο άχρηστες είναι οι γλώσσες προγραμματισμού για τα παιδιά που θα μάθουν αρχαία. Ή πάμε μαλάκα στο άλλο. Ιστορία. Ιστορία, μαλάκα. Ρε, ας υπάρχει το μάθημα της ιστορίας. Πρέπει όντως να ξέρουμε τα βασικά που έχουν γίνει. Τα βασικά όμως. Όχι την κάθε λεπτομέρεια για ένα ασήμαντο γεγονός. Και ο βασιλιάς της Περσίας είπε στο βασιλιά της Μαδαγασκάρης: θέλω πόλεμο. Θέλει πόλεμο? Εμείς ξέρετε τι θέλουμε? Να σταματήσετε να μας πρίζετε τις πόλες! Και δεν ήταν καν τόσο απλά τα πράγματα όσο είπα πριν. Είναι ακόμη πιο δύσκολα από όσο λέω οι λεπτομέρειες. Και το θέμα δεν είναι ότι απλά στα μαθαίνουν. Άντε να έλεγα ναι. Θέλω να τα γράψεις και στις εξετάσεις. Και άμα δεν τα γράψεις ακριβώς όπως είναι, κόβεσαι. Τέλος, αυτό ήτανε. Θα τρελαθώ. Το γενικότερο μου point είναι γιατί εγώ πρέπει τώρα να ξέρω όλα αυτά που σας προανέφερα και να μην μαθαίνω για παράδειγμα τους φόρους που πρέπει να πληρώσω. Που αυτή τη στιγμή πρέπει να το ξέρω και δεν το ξέρω και έχει γίνει χαμός και πονάει το μυαλό μου από το να πρέπει να τα μάθω. Αλλά όχι, Καριολάκι. Πάρε τα αρχαία, πάρε στην ιστορία και στα αρχαία. Συγγνώμη που βρίζω πολύ, αλλά δεν μπορώ, ρε μαλάκι. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορώ να βρίζω ώρες μαλάκα γι' αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, δεν μας μαθαίνουν ποτέ στο σχολείο το πώς να σκεφτούμε σωστά για να βρούμε μια δουλειά στο μέλλον. Που τι λέω, ρε μαλάκα. Υπάρχει ήδη αυτό το μάθημα. Πώς το λέγανε? Το ΣΕΠ, ο ΣΕΠ, ρε φίλε. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτό το μάθημα ακόμη. Που κανονικά θα έπρεπε αυτό το μάθημα να είναι από τα πιο σημαντικά. Αλλά για κάποιο λόγο, ρε μαλάκι, πάντα σε αυτό το μάθημα βάζαν ό,τι να είναι καθηγητές. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι το κριτήριο για να διοριστεί ένας καθηγητής για να διδάξει αυτό το μάθημα. Οπότε, κύριε Διευθυντά, ο στόχος μου εμένα είναι να βοηθήσω την νεολαία μέσω του μαθήματος του επαγγελματικού προσανατολισμού να βρούνε μια δουλειά στο μέλλον την οποία θέλουν. Όχι, ευχαριστούμε, κύριε, δεν θέλουμε. Μάλιστα, κύριε, ευχαριστώ πολύ. Περάστε! Γεια σας, τι θέλετε? Καλώς ήρθατε στο σχολείο μας, είστε ο καινούριος καθηγητής του ΣΕΠ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε πάρα πολύ. Και απλά θυμάμαι κάθε φορά στην τάξη γινόταν χαμός, μαλάκα. Ο καθηγητής δεν έκανε καν μάθημα, δεν θυμάμαι καν τι έκανε εκείνη τη στιγμή. Που εκείνη την ώρα εγώ γούσταρα, αλλά μετά από χρόνια καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι λογικό, ρε φίλε. Θα έπρεπε να είναι σοβαρός ο καθηγητής για να βλέπουν και τα παιδιά σοβαρά το μάθημα. Και μια και πιάστηκα από τους καθηγητές, πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτούς. Οι καθηγητές σε όλα μου τα σχολικά χρόνια ήταν σε φάση σιγάρα στο σχολείο, στον πέο μας. Λάκωσες οι μαθητές σου στο ξύλο? Να! Τσίχλα στην τάξη! Πέτα την τσίχλα τώρα κάτω! Το γραφείο του διευθυντή τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεκάημερη αποβολή από μένα τώρα. Πέτα την τσίχλα! Πέτα την! Πάντα ρε μαλάκες τους πήραζαν τα πιο απλά πράγματα. Τα πιο αδιάφορα πράγματα. Και θα σας πω τώρα τη δικιά μου εμπειρία όταν είχα φάει αποβολή. Story time, bitches! Το έχω ξαναπεί νομίζω βέβαια, αλλά θέλω να το ξαναπώ. Γιατί αυτό το βίντεο είναι για το σχολείο και πρέπει να το ξαναπώ. Θυμάμαι που λέτε ένα παιδί το είχαν πιάσει με τσιγάρο, είχε φάει μία μέρα αποβολή. Θυμάμαι έναν άλλον τον είχαν πιάσει να κλέβει ένα παιδάκι και να το απειλεί και τέτοια, είχε φάει 2 μέρες αποβολή αυτός. Εγώ λοιπόν μαντέψτε γιατί έφαγα 3 ημέρες αποβολή. Περιμένω, μαντέψτε. Επειδή κάναμε Harlem
shake. Δεν σας κάνω πλάκα. Ναι, είχαμε κάνει Harlem shake στην τάξη με τα παιδιά και το είχα ανεβάσει εδώ στο κανάλι. Και μαλάκες το είχαν κάνει τρελό θέμα. Σε φάση μαζεύτηκαν όλοι οι καθηγητές στο γραφείο καθηγητών, μαζί και ο σύλλογος γονέων και ήταν σε φάση. Ω, κάνανε Harlem shake. Πώς τολμάτε! Εσύ πολύ που το ανέβασε στο κανάλι σου, ντροπή σου. Σιγά βρε μαλάκες! Μα την Παναγία δεν τους έχω δει να ξανασχολούνται τόσο πολύ με ένα τέτοιο θέμα. Τόσο αδιάφορο. Εντάξει, κάναμε Harlem shake. Ναι, ήταν λάθος, δεν έπρεπε να το κάνουμε, να φέρουμε κάμερες στο σχολείο και τέτοια. Δεν είχαμε πάρει και άδεια κτλ. Αλλά εντάξει, μωρέ μαλάκες, σιγά! Και δεν θα ξεχάσω μαλάκες τον υποδιευθυντή, ο οποίος μου ανακοίνωσε ότι θα φάω τριήμερη έτσι. Γιωργάκη, τρεις μερούλες! Μα την Παναγία! Ο γέρος ήθελε να βγάλει τα κόμπλεξ του σε μένα. Να μου το πει σαν άνθρωπος. Σου δίνουμε τρεις ημέρες, δεν έπρεπε να το κάνεις και όλα αυτά. Όχι να κάνεις ατρίχρονο μωράκι! Γιωργάκη, τρεις μερούλες! Δηλαδή και αυτό ήταν ένα από τα πράγματα το οποίο μου έσπαγε πάρα μα πάρα πολύ τα νεύρα. Και ναι, μεν καταλαβαίνω, είναι δύσκολη δουλειά. Να έχεις τώρα 30 παιδιά, να πρέπει να τα βάλεις σε ησυχία, να κάτσουν ήρεμα και όλα αυτά. Αλλά δεν σε δικαιολογεί, μωρέ μαλάκα, να βγάζεις τα ψυχολογικά σου σε μαθητές. Πολύ κακία γενικά από μερικούς. Βέβαια δεν ήταν όλοι έτσι, μη λέω ψέματα. Υπήρχαν όντως και καθηγητές που τους γούσταρα φουλ και ήταν πολύ καλοί με τα παιδιά και με όλα. Μαλάκες, έχω φάει μέχρι και σφαλιάρα από καθηγητή στο γυμνάσιο. Ναι, είχα κάνει μαλακία, δεν θυμάμαι βέβαια τι ακριβώς. Αλλά να έχεις φάει σφαλιάρα, ρε μαλάκα, τι ζούμε στο 1980 που εντάξει ο άνθρωπος ήρθε μου ζήτησε συγγνώμη μετά γιατί όντως ήταν λάθος. Απλά όμως θέλω να καταλάβετε πόσο μίσος έχω για το σχολείο. Δηλαδή, πραγματικά το μόνο θετικό που μου έχει μείνει από το σχολείο είναι οι εμπειρίες και όλες οι παρέες με τα παιδιά που γνώρισα από εκεί. Τίποτα παραπάνω. Μέχρι τώρα, εμπειρικά, το μόνο που μου έχει χρειαστεί είναι όπως σας είπα τα πολύ βασικά πράγματα, μαθηματικά, γλώσσα και τέτοια. Τα υπόλοιπα όλα πραγματικά μου είναι άχρηστα. Προσωπικά δεν έχω χρησιμοποιήσει τίποτε άλλο από αυτά. Ίσα-ίσα έτσι βασικές γνώσεις. Δηλαδή, πραγματικά νιώθω ότι έχανα τόσο καιρό, τόσα χρόνια από τη ζωή μου. Αλλά ρε μαλάκα, τι άλλο να κάνεις. Για να βρεις δουλειά στο μέλλον πρέπει να τελειώσεις το σχολείο με καλούς βαθμούς και το ένα και το άλλο. Για να περάσεις σε σχολή πρέπει να γράψεις πάλι πολύ καλά, να περάσεις το σχολείο και όλα αυτά. Οπότε μάγκες, γενικά όσοι πηγαίνετε σχολείο, δυστυχώς πρέπει να τα περάσετε κι εσείς αυτά. Κάντε λίγο υπομονή, γράψτε καλό βαθμό ρε παιδί μου να περνάτε, γιατί δυστυχώς από αυτά κρινόμαστε. Όλοι το έχουμε περάσει, πρέπει να κάνεις υπομονή για να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Εκτός και αν αλλάξουν κάποια στιγμή τα πράγματα. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, αυτοί ήταν μερικοί από τους λόγους που μισώ το σχολείο. Βέβαια θα μπορούσα να πω κι άλλους, αλλά το φυλάω για επόμενο βίντεο που θέλω να μου πείτε κι εσείς αν θέλετε να κάνω νούμερο 2 βίντεο για τη μισό το σχολείο, οπότε πείτε μου κάτω στα σχόλια και ελπίζω φυσικά να σας άρεσε και να συμφωνείτε με αυτά που λέω σε αυτό το βίντεο και άμα σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα comment κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας φυσικά, να κάνετε μια εγγραφή κάτω στο κανάλι μου, πάτα εκείνο το κόκκινο το κουμπάκι το ωραίο, το βλέπεις, πάτα το, με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ και ευχαριστώ όσους κάνουν και φυσικά να το κάνετε share γιατί αυτό το βίντεο πρέπει να φτάσει παντού, κάντε το share οπωσδήποτε. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο και ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, να κάνετε λίγο υπομονή για τα σχολεία και φυσικά να χαμογελάτε πάντα μα πάντα μα πάντα. Κλείνω το βίντεο σε 3, 2, 1, bye bye.